Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα που θέσαμε εμείς ως παράταξη ήταν τα εξής. Καταρχήν κάναμε μία πρόταση η οποία έχει να κάνει, νομίζουμε ότι αφορά σχεδόν το σύνολο των πολιτών του Δήμου μας και έχει να κάνει με τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης μέχρι 31 Μαρτίου θα πρέπει να επανακαθοριστούν σε όλη τη χώρα οι αντικειμενικές αξίες και για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί κάποιοι ιδιώτες πιστοποιημένοι εκτιμητές όπου σε κάθε περιοχή της χώρας μας, άρα και στο Δήμο Τρίπολης, θα προσδιορίσουν τις αντικειμενικές αξίες. Στη διαδικασία αυτή θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, δεν περιλαμβάνεται ο Δήμος, δεν συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα. Παλαιότερα συμμετείχε στον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών και ο Δήμος, αλλά σύμφωνα με τον καινούριο νόμο δεν συμμετέχει ο Δήμος. Εμείς σαν παράταξη κάναμε την εξής πρόταση. Νομίζουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή αυτή μία πρόταση, μία θέση που να αφορά τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής μας. Δηλαδή ο Δήμος είτε με την τεχνική του υπηρεσία, είτε σε συνεργασία με το τεχνικό και το οικονομικό επιμελητήριο, είτε ακόμα και αναθέτοντας σε κάποιους ιδιώτες εκτιμητές, θα πρέπει να κάνει μία μελέτη που αφορά τις αντικειμενικές αξίες και στην πόλη μας και στα χωριά μας και να την καταθέσει σε αυτή την Επιτροπή του Υπουργείου. Γιατί εγώ νομίζω ότι αν το κάνει ο Δήμος και κάνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη, η Επιτροπή αυτή σίγουρα θα τη λάβει υπόψη της. Εμείς αυτό το προτείνουμε και ο κύριος Δήμαρχος δεν το αρνήθηκε, ελπίζω να το προχωρήσει, γιατί πιστεύουμε ότι θα ληφθεί υπόψη η θέση του Δήμου και δεν θα χρειαστεί, αν δεν συμμετέχουμε καθόλου, μετά να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, όπως πολλές φορές έχουμε κάνει σε άλλα θέματα, βασικούς χάρτες κλπ. Άρα είναι υποχρέωση νομίζω της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στον προσδιορισμό της Επιτροπής που θα αναλάβει να καθορίσει τις αντικειμενικές αξίες για την περιοχή μας. Τα άλλα θέματα που θέσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχήν έχει να κάνει με μια πολύ σοβαρή υπόθεση που απασχολεί το Δήμο μας και είναι η δικαστική διεκδίκηση των ιδιοκτητών του χώρου εκεί στον Άγιο Βλάση που εναποθέτουμε τα απορρίμματα, που όπως τα γνωρίζετε, το έχουμε επαναφέρει εμείς, το έχουμε φέρει πάλι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ιδιοκτήτες του χώρου εκεί έχουν κάνει προσφυγή στο δικαστήριο και ζητούν τεράστιες αποζημιώσεις από το Δήμο Τρίπολης. Είχε προσδιοριστεί το δικαστήριο παλαιότερα και επειδή ακούσαμε ότι είναι πάλι να γίνει, είχε αναβληθεί τότε να γίνει, ζητήσαμε τον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι αναβλήθηκε πάλι το δικαστήριο και άφησε να εννοηθεί, το είχε κάνει και άλλη φορά, ότι είναι σε κάποια επικοινωνία με τους αντίδικους, ώστε να μην ξαναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει πολλά χρήματα. Εμείς εφιστούμε την προσοχή στη Δημοτική Αρχή, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχουμε πει και προηγούμενα παλιότερα, έχουν γίνει τραγικά λάθη από την πλευρά του Δήμου, να δουν πώς θα διευθετήσουν αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι δυνατόν να εξαναγκαστεί κάποια στιγμή ο Δήμος να πληρώνει χιλιάδες ευρώ. Τα άλλα θέματα που θέσαμε ήταν τι γίνεται με τις μετρήσεις της ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γιατί όπως θα θυμάστε, παλαιότερα πριν τρεις μήνες είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τότε ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι θα ορίσει μια επιτροπή που θα έρθει σε επικοινωνία με κάποιους ειδικούς, με κάποιο πανεπιστήμιο, όπου θα κάνει μετρήσεις σε όλο το Δήμο για τις εκπομπές ακτινοβολίας, σε χρόνο που δεν θα το γνωρίζουν εννοείται οι εταιρείες, για να έχουν μια αντικειμενική εικόνα τι γίνεται με την ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ούτε αυτό έχει προχωρήσει. Βέβαια, είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες είναι σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να αναλάβει το Πανεπιστήμιο. Εμείς ζητάμε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ήδη έχουν περάσει τρεις μήνες και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα που θέσαμε έχει να κάνει με το ψήφισμα που αποφασίσαμε αυτό το διευρυμένο όργανο που συνεδρίασε πριν 10 μέρες περίπου και έχει να κάνει με την έκπτωση που δίδεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ψήφισμα έχει εκδοθεί, όμως κρεμεί, αυτό είχαμε πάρει απόφαση τότε, να οριστεί μια επιτροπή όχι μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά όλων των φορέων να επισκεφθεί το Υπουργείο και τον Υπουργό, τον κύριο Υπουργό, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για να αρθεί αυτή η αδικία που αφορά τους πολίτες του Δήμου μας αλλά και όλες τις αρκαδίες πλην του Δήμου Μεγαλόπολης, οι οποίοι ήδη περιλαμβάνονται στον νόμο αυτό. Τώρα, από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ένα θέμα που έχει να κάνει με την κανονιστική της πλατείας Πετρινού και πώς θα διευθετηθεί το θέμα αυτό, αποσύρθηκε από τον κύριο Δήμαρχο. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί όλοι βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Αναμένουμε σε επόμενο συμβούλιο, από ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος, να φέρει και να κανονίσουμε το θέμα αυτό της νέας κανονιστικής.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με τη μεταφορά κάποιου περιπτέρου που ζητάει κάποιος συμπολίτης μας από την πλατεία κεντρική στην περιοχή του τρένου. Εμείς νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα θέμα είναι ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πριν 10 μέρες ψήφισε να μην μεταφερθεί και τα ίδια άτομα, τα ίδια μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από την εισήγηση της υπηρεσίας, ψήφισαν μετά να μεταφερθεί. Εντάξει, αυτό εγώ το αφήνω στην κρίση του καθενός που μας ακούει, τι μεσολάβησε και με την ίδια εισήγηση πήραν δύο διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις. Εμείς για το θέμα αυτό θέλουμε να πούμε ότι νομίζουμε ότι είναι καθαρά μια ρουσφετολογική εξυπηρέτηση ενός συμπολίτη μας από τον κύριο Δήμαρχο και από τη Δημοτική Αρχή και δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε η ίση αντιμετώπιση όλων των πολιτών. Κανονικά, και αυτή ήταν η δική μας θέση και γι' αυτό και δεν το ψηφίσαμε, χωρίς να έχουμε τίποτα με το συγκεκριμένο πολίτη, είναι ότι αν έπρεπε να μεταφερθεί κάποιο περίπτερο, έπρεπε αυτό το θέμα να πάρει μια δημοσιότητα, γιατί μπορεί να ενδιαφέρονταν για τον περίπτερο αυτό και κάποιοι άλλοι δικαιούχοι. Και έπρεπε αυτό να κάνει, κάθε συνετή δημοτική αρχή αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να δίνει δημοσιότητα σε ένα θέμα, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν και να δούμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί εκεί μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που έχουν κοινωνικές ανάγκες, ποιος έχει τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για να μπορέσει να πάρει αυτό στο περίπτερο. Και όχι να δίνουμε τη μεταφορά σε αυτόν που με κάποιο τρόπο έμαθε ότι υπάρχει αυτό το κενό περίπτερο και έκανε πρώτος αίτηση. Εδώ δεν είναι ποιος το μαθαίνει με διάβλους που δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά έπρεπε δημοσίως να πούμε ότι έχουμε 1-2 περίπτερα κενά, ποιος έχει τα προσόντα, ποιος έχει τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, να έρθει να καταθέσει τα χαρτιά του και ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή να επιλέξει αυτόν που πραγματικά το δικαιούται. Αυτό σημαίνει για μας ίση αντιμετώπιση των συμπολιτών μας. Τώρα, αυτά ήταν τα θέματα ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές. Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, από ό,τι είδα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μια ασάφεια, γιατί διάβασα, ας πούμε, ότι μένει το 11ο Σύνταγμα Πεζικού. Αυτό που θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι υπήρχε από αρκετά, εδώ και 1-2 χρόνια υπήρχε φημολογία ότι θα φύγει το 11ο Σύνταγμα Πεζικού από την Τρίπολη, αλλά πάντα εννοούσαν ότι θα φύγουν, δεν θα έρχονται νεοσύλληπτοι. Το Σύνταγμα, σαν κτίρια και σαν χώρο, δεν πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να το φορτώσει κανένα ένα φορτηγό για να το πάρει. Το Σύνταγμα εκεί θα είναι πάντα. Όμως αυτό που έγινε, ήδη έγινε και είναι από τον επόμενο μήνα, δεν θα ξαναέρθουν νεοσύλληπτοι στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί πραγματικά αφορά την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία και κυρίως τους επαγγελματίες. Γιατί έρχονταν κάθε μήνα, όταν γίνεται κατάταξη νεοσυλλέκτων, έρχονταν ένα σημαντικό αριθμό νεοσυλλέκτων, οι οποίοι ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο τώρα τους βγάζουν, παίρνουν έξοδο και κινούνταν τα παιδιά αυτά στην πόλη, άφηναν κάποια χρήματα και στα καταστήματα και στις καφετέρειες και στα εστιατόρια κλπ. Δυστυχώς αυτό τελείωσε. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι πολίτες, ότι οι νεοσύλλεκτοι στο πεζικό δεν πρόκειται να ξαναέρθουν. Δεν θέλουμε να πούμε με αυτό ότι έχει ευθύνη ο κύριος Δήμαρχος που έφυγε το Σύνταγμα Πεζικού. Αυτή ήταν η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ο νέος σχεδιασμός του Υπουργείου που δεν περιλαμβάνει κέντρα νεοσυλλέκτων, ειδικά κέντρα νεοσυλλέκτων. Όμως, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν φεύγει, αλλά θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Αυτό που μένει αυτή τη στιγμή είναι ότι χάνουμε τους νεοσύλλεκτους και έχει κάποιες, όπως μας είπε, διαβεβαιώσεις. Μάλιστα, μιλήσει και για πολιτική δέσμευση, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πολιτική δέσμευση. Ο κ. Δήμαρχος ότι θα έρθουν κάποιοι άλλοι μόνιμοι ή κάποιοι άλλοι που θα είναι στο Σύνταγμα Πεζικού. Η ουσία είναι ότι αυτό που ακουγόταν εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα πολλές φορές ο κ. Δήμαρχος το είχε διαψεύσει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τελικά το χάσαμε το Σύνταγμα, ενώ το Σύνταγμα σαν κέντρο κατάταξης νεοσυλλέκτων. Αυτά ήταν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την επικαιρότητα. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας και η πόλη και τα χωριά μας τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι ο κάθε πολίτης καλόπιστος που κυκλοφορεί και ζει εδώ πέρα, τη χαρακτηρίζει ως δραματική. Και τι εννοώ. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες, αγέλες αδέσποτων κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, γράφεται στα κτίρια, τα δημόσια κτίρια όλα, πινακίδες στους δρόμους πεσμένες κάτω, αυτοκόλλητα, μια εικόνα εγκατάλειψης για την οποία είναι σαφές ότι έχει την κύρια ευθύνη και την αποκλειστική ευθύνη η Δημοτική Αρχή.
Και ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση που όλοι βιώνουμε και βλέπουμε κάθε μέρα, και δεν νομίζω ότι το λέμε για να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά όπως είπα, κάθε πολίτης το βλέπει κάθε μέρα και το παρακολουθεί, έχουμε τον κύριο Δήμαρχο σε εκδηλώσεις που παρευρίσκεται τελευταία, στο ΚΑΠΗ, στο ΣΕΓΑΣ κλπ., να κάνει ανακοινώσεις μεγάλων έργων. Αφού ολοκλήρωσε και γενιάσαμε και χαιρόμαστε το νέο Δημαρχείο, τα υπόγεια πάρκινγκ, την ηλεκτρονική ελεγχόμενη στάθμευση και όλα αυτά που κατά καιρούς έχει πει, που δεν τα είδαμε εννοείται, χιούμορ κάνω από τα χαιρόμαστε, ανακοινώνει νέο ΚΑΠΗ, νέο στάδιο, καινούριο στάδιο, εξέλιξη του σταδίου, βελτίωση του σταδίου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν υπάρχει τίποτα που προβλέπεται να γίνει στο άμεσο μέλλον από αυτά που λέει ο κύριος Δήμαρχος. Αν ο κύριος Δήμαρχος νομίζει ότι πηγαίνοντας σε μια εκδήλωση τάζει ότι θα φέρει θάλασσα στην πόλη μας και άλλα τέτοια, και νομίζει ότι οι πολίτες μετά από 3,5 χρόνια που είναι στη διοίκηση και βλέπουν το έργο που έχει παράξει ως τώρα, μπορούν να το πιστεύουν, ή θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν χαμηλή νοημοσύνη, ή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, όταν τάζει πράγματα που είναι εντελώς ανέφικτα στη σημερινή εποχή που ζούμε και βιώνουμε. Και έχοντας όλοι, κυρίως οι πολίτες, την εμπειρία των 3,5-4 χρόνων κοντεύει διακυβέρνησης του διοίκησης του Δήμου. Επομένως, εγώ αυτό που λέω για να τελειώσει το πράγμα αυτό, να σταματήσουμε τις αστειώτες, να σοβαρευτούμε επιτέλους.